τον Κύριο. Ο Θεός μας είναι καλός, αμήν. Ο Θεός είναι πιστός, είναι παντοδύναμος, είναι τα πάντα στη ζωή μας, είναι το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Τον αγαπούμε, τον εξητούμε, τον ποθούμε, τον θέλουμε. Χαλελούια. Αμήν. Πάνω στο ίδιο θέμα που μίλησε και ο αδερφός προηγουμένως και ήταν υπέροχο, θα μιλήσω και εγώ, θα τα ακούσετε πολλά πράγματα δύο φορές, αλλά είναι καλό διότι έτσι εμπεδώνεται. Ο πιστός μαθαίνει πράγματα από τον Λόγο του Θεού και στην Εκκλησία, μαθαίνουμε πράγματα, αμήν. Δεν τα ξέρουμε όλα, πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι τα μισά και είναι καλό, διότι όταν δεν ξέρεις έχεις την ευκαιρία να μάθεις, αμήν. Δόξα στον Κύριο. Έτσι σήμερα θα μιλήσω πάνω στο θέμα της υπόσχεσης πίστης. Τίτλος του μηνύματος είναι «Υπόσχεση πίστης». Αλληλούια. Και θα κινηθώ πάνω σε τέσσερα σημεία. Το πρώτο είναι ο πυλώνας στον οίκον του Κυρίου. Είναι η στάση του πιστού απέναντι στις ανάγκες της Εκκλησίας και τα λειτουργικά της έξοδα. Δύο είναι το θέλημα και το κάλεσμα του Θεού για το δίδυ. Είναι να αρχίζει με την προαίρεση της καρδιάς του πιστού και να τελειώνει με την πράξη της προσφοράς του. Σαν αποτέλεσμα, ο πιστός θα έχει πάντοτε και θα περισσεύεται, δίνοντας και προσφέροντας συνεχώς και ασταμάτητα. Επίσης, η καρδιά του πιστού θα είναι γεμάτη με χαρά και ειρήνη. Πόσοι θέλουμε χαρά και ειρήνη μέσα στη ζωή μας. Έχουμε ανάγκη χαρά και ειρήνη, αλληλούια, καθημερινά στη ζωή μας. Και σπορά και θερισμός είναι ένα άλλο θέμα το οποίο άγγιξε πολύ καλά σήμερα ο αδελφός. Σπορά και θερισμός είναι ο μόνος τρόπος διατήρησης και αύξησης των οικονομικών μας και είναι ο νόμος που έθεσε ο Θεός για όσον καιρό θα υπάρχει αυτή η γη. Αλληλούια. Και το τέταρτο σημείο είναι η πίστη, η οποία ενεργοποιεί τη δύναμη του Θεού και έρχομαι στο καλύτερο και καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Διότι ο Ιησούς Χριστός λέει 1 Ιωάννου 3:8 ότι «Δια τούτον εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου». Και πού είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Σίγουρα δεν είναι κάπου σε ένα φυσικό μέρος όπως ήταν πριν 2.000 χρόνια. Σήμερα κατοικεί μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού λέει: «Μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μας παρά ο διάβολος που ζει μέσα στον κόσμο». Χαλελούια! Και ο Ιησούς διαμέσου μας καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Μα πώς το κάνει? Κάθε φορά που εσύ και εγώ ο πιστός κάνουμε το σωστό και όχι το λάθος, καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Κάθε φορά που επενδύουμε στη βασιλεία του Θεού και όχι στην βασιλεία του Σατανά, είναι καταστροφή των έργων του διαβόλου. Και σήμερα η σύναξη εδώ είναι καταστροφή των έργων του διαβόλου. Έχουμε μαζευτεί για να καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου σήμερα. Χαλελούια! Και να υψωθεί ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Και αυτό γίνεται με την πίστη. Ξέρετε, δεν επικοινωνώ με τον Θεό με άλλον τρόπο. Είναι η πίστη μας στο Λόγο του Θεού που μας βοηθά. Αμήν. Ο Θεός με τη χάρη του μας τα έδωσε όλα. Και εμείς με την πίστη που μας έδωσε, ενωνόμαστε με αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Χαλελούια. Και σήμερα θέλω να μάθουμε πράγματα από το Λόγο του Θεού, τόσο ώστε ο Λόγος του Θεού να μας διδάξει να περπατούμε. Έχω σαν γνώμονα μου έναν εδάφιο το οποίο ίσως πολλές φορές κανένας μας δεν τα καταφέρει να το ζει ακριβώς, διότι ο Λόγος του Θεού το γράψει εκεί και είναι η μάχη μας κάθε μέρα. Στους Γαλάτας 5:16 λέει: «Περιπατείτε κατά το πνεύμα και όχι κατά τη σάρκα. Διότι η σάρκα επιθυμεί ενάντια του πνεύματος και το πνεύμα ενάντια της σάρκας. Ταύτα δε αντίκεινται προς άλλη λαού, ώστε αυτό το οποίο θέλετε να μην το πράττετε». Και προηγουμένως σας είπα ότι το θέλημα του Θεού και το κάλεσμα του Θεού, και θα το δούμε είναι στα εδάφια, είναι να επιθυμείς και να θέλεις να εισφέρεις και να μην μένεις εκεί. Από το να επιθυμείς μετά, το κάνεις πράξη. Βλέπετε? Όλοι μπορούμε να θέλουμε. Και τώρα που θα ακούσετε ένα μήνυμα και στο τέλος, ας πούμε, θα προσευχηθούμε και έχει γίνει και προσευχή ήδη για να πάρουμε μια υπόσχεση πίστη στην οποία εμείς θα εκπληρώσουμε οικονομική όσον αφορά την στάση μας απέναντι στην Εκκλησία. Και θα υπάρχουν μέσα στο νου μας δύο απόψεις. Η μία είναι του πνεύματος που θα λέει: «Ναι, ναι, κάντο, κάντο». Και η άλλη θα είναι τη σάρκα που θα σου λέει: «Μην το κάνεις. Περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρείτε τις επιθυμίες της σαρκός. Ταύτα δε αντίκεινται προς άλλη λαού 24 ώρες το 24 ώρο». Και τώρα που σας μιλώ αυτήν τη στιγμή, ενώνεται
ενώνεται ο ουρανός μαζί με την Εκκλησία εδώ και ξέρετε τι γίνεται, δυναμώνει αυτόν του πνεύματος. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα φύγουμε με μια επιθυμία από εδώ σήμερα. Θα θέλουμε να εισφέρουμε. Μόλις βγεις όμως από την πόρτα έξω, θα σε περιμένει ο διάβολος. Με την αμφιβολία του και θα σου θυμίσει όλα τα δικά σου έξοδα και για ποιον λόγο δεν πρέπει εσύ να δώσεις όσα ήθελες να δώσεις. Για να μην σας τρώω την ώρα σας, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, υπόσχεση πίστης. Όλα θα κινηθούν γύρω από την υπόσχεση πίστης. Στην Έξοδο 28, συγγνώμη, στην Έξοδο 25:2 και είναι και το εδάφιο το οποίο είναι πάνω σε, πάνω σε αυτήν την υπόσχεση πίστης, το οποίο έχουμε βάλει. Λέει, «Υπέ προς τους γιους Ισραήλ να φέρωσι προς εμέ προσφοράν, παραπαντός ανθρώπου προερουμένου εν την καρδία αυτού, θέλετε λάβει την προσφορά μου». Και ας κάμωσιν, το 8 λέει, ας κάμωσιν αγιαστήριο δι' να κατοικώ μεταξύ αυτών. Αυτή ήταν η εντολή του Θεού. Ο πυλώνας στον οίκον του Κυρίου είναι η στάση του πιστού απέναντι στις ανάγκες της Εκκλησίας και τα λειτουργικά της έξοδα. Ο αδελφός προηγουμένως είπε ότι η Εκκλησία έχει λειτουργικά έξοδα. Η Εκκλησία είναι πνευματικός οργανισμός. Αλλά κατέχει φυσικό μέρος. Και αυτό το φυσικό μέρος έχει έξοδα. Κοστίζει. Και η Εκκλησία χρειάζεται τους πιστούς για να την υποστηρίξουν οικονομικά. Οι πιστοί στο άκουσμα αυτό χρειάζονται κάποιον άλλο να τους υποστηρίξει οικονομικά. Η Εκκλησία απευθύνεται στους πιστούς για να την υποστηρίξει οικονομικά, να την υποστηρίξουν οικονομικά. Οι πιστοί απευθύνονται στον Θεό για να τους υποστηρίξει οικονομικά. Ο Θεός ανταποκρίνεται λόγω της πίστης και βοηθά τους πιστούς. Okay. Και οι πιστοί έρχονται και εκπληρώνουν την υπόσχεσή τους στην Εκκλησία. Δηλαδή αυτή είναι η μαθηματική εξίσωση, η σωστή μαθηματική εξίσωση. Δεν πέφτουν από τον ουρανό χαρτονομίσματα. Η Εκκλησία ζητά από τους πιστούς της. Δεν είναι κάτι ξένο αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το... Οι πιστοί οι οποίοι μόλις ακούσουν ότι υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να τις εκπληρώσω εγώ, πανικοβάλλονται. Όμως μετά ακούν το μήνυμα αυτό και σηκώνεται η πίστη μέσα τους και λένε ναι, αμήν, και πάνε στο Θεό με πίστη. Και λένε Θεέ, χρηματοδότησε μας να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την Εκκλησία. Και ο Θεός λέει μάλιστα. Και ο Θεός χρηματοδοτεί τους πιστούς. Και οι πιστοί μετά χρηματοδοτούν την Εκκλησία. Το καταλάβαμε. Okay. Διότι η Εκκλησία έχει σίγουρα λειτουργικά έξοδα. Έχει και άλλα έξοδα, μισθούς και ούτω καθεξής, αλλά αυτά πρέπει να καλύπτονται από τα δέκατα, τα οποία είναι για τους ιερείς και για τους Λεβίτες. Εδώ έχουμε την εντολή του Κυρίου να οικοδομήσουν αγιαστήριο. Και εμείς εδώ έχουμε ένα αγιαστήριο. Έχουμε αυτόν τον χώρο. Μας αρέσει, τους πιο πολλούς μας αρέσει, αν κάποιο δεν του αρέσει και θέλει κάτι καλύτερο, σίγουρα έχει μέρος για κάτι καλύτερο, αλλά αυτός ο χώρος που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ είναι ο χώρος ο δικός μας. Αμήν. Και είναι ευλογία παρά τον Κυρίο να τον έχουμε. Και τον έχουμε. Και δοξάζουμε τον Θεό εις το όνομα του Ιησού και καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Δώστε μου έναν αλληλούια πάνω σε αυτό. Δώστε μου έναν αμήν πάνω σε αυτό. Η ζωή σου είναι για να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Αλληλούια. Κάθε φορά που περπατάς με το πνεύμα σου, καταστρέφεις τα έργα της σαρκός. Και τα έργα της σαρκός είναι κάμποσα. Είναι και πλεονεξία, είναι και μοιχεία, είναι και καθαρσία και ασέλγεια, έχθρες, έρηδες, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. Και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι και τσιγκουνιά. Και κάθε φορά. Η πλεονεξία, καταλάβετε. Λοιπόν, κάθε φορά που παρουσιάζεσαι, που θέλεις τουλάχιστον να παρουσιαστείς, σαν ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, μέσα στην ελευθεριότητα, όπως το λέει στο αρχαίο, την οποία ο Θεός μας καθιστά ικανούς να ζούμε μέσα σε αυτή την ελευθερία. Χαλελούια. Δεν αγαπούμε τα λεφτά. Κανονικά τα λεφτά μας τρέχουν ξοπίσω, διότι ο Θεός έδωσε εν εντολή τα λεφτά να έρθουν σε εμάς για να υποστηριχτεί το έργο του. Δευτερονόμιο 8:18 λέει: Είναι αυτός που μας δίνει τη δύναμη να αποκτούμε πλούτο για να στερεώσει τη διαθήκη αυτού. Όπως όμως στους πατέρες, οι πατέρες του λαού Ισραήλ, αλλά σήμερα ζούμε στην καινή διαθήκη και ο Θεός θέλει να στερεώσει αυτή την καινή διαθήκη. Και χρειάζεται εκκλησίες, χρειάζεται τοπική εκκλησία, όπως είναι η Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Την χρειάζεται ο Θεός.
Αμήν. Διότι εδώ είναι που κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη και κάθε άλλες φορές που έχουμε έκτακτα συναντήσεις, είμαστε εδώ. Και όταν μαζεύονται οι πιστοί, ο Θεός είναι εν το μέσο αυτό. Και εδώ λέει στο Έξοδος 25-28, λέει, και ας κάμος είναι σε μένα για στήλω ότι είναι κατοικό μεταξύ αυτών. Αλληλούια. Πιστεύουμε σήμερα ότι ο Θεός κατοικεί ανάμεσά μας. Πιστεύουμε ότι είναι εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύουμε το Πνεύμα του Άγιον κατακλείζει το χώρο τούτο. Το πιστεύουμε. Αλληλούια. Η σάρκα μας λέει, πού δεν βλέπω τίποτα από όλα αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα δεις, σάρκα. Περιπατώ με το Πνεύμα. Αλληλούια. Και δεν εκπληρώνω τις επιθυμίες σου. Αμήν. Η επιθυμία της σάρκας σήμερα ήταν να μείνεις σπίτι μέσα στο κρεβάτι και να κοιμάσαι γιατί είναι κρύο. Αλλά η επιθυμία του Πνεύματος ήταν να σε σηκώσει και να σου πει: έχεις εκκλησία σήμερα. Πήγαινε για να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου και να υψωθεί ο Ιησούς Χριστός στη ζωή σου. Αλληλούια. Αμήν. Έτσι είναι λοιπόν. Πυλώνας των οίκων του Κυρίου. Πυλώνας σημαίνει, όπως ξέρετε, πυλώνες είναι αυτά που στηρίζουν τα χτίρια. Πυλώνας είναι η κολόνα. Και είσαι μια κολόνα μέσα στον οίκον του Θεού, γιατί το θέλεις. Αλληλούια. Γιατί ανταποκρίνεσαι θετικά στα λειτουργικά έξοδα της Εκκλησίας και όταν θα πάρεις την υπόσχεση σήμερα θα πεις ναι, θα φανώ χρήσιμος. Διότι δεν είναι εγώ να παράξω αυτόν τον πλούτο. Είναι ο Θεός που μου έδωσε τον πλούτο για να δώσω κι εγώ παρακάτω. Αλληλούια. Και όπως είπα, η Εκκλησία απευθύνεται στον πιστό και ο πιστός απευθύνεται στον Θεό και ο Θεός που ακούει την προσευχή της πίστης δίνει πάντοτε χωρίς να σε ονειδίζει. Χωρίς να σου στερεί. Όσα του πεις μπορεί να σου δώσει, αλλά πρέπει να το πιστεύεις 100%. Ιησούς Χριστός είπε: αν δεν διστάσετε την καρδία σας, αλλά πιστέψετε αυτά τα οποία λέτε, γίνονται, θέλουν γίνει αυτά τα οποία λέτε. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει: μα τώρα να μιλήσω και να. Ξέρεις, ο διάβολος μπορεί να είναι περισσότερο στη ζωή σου από ό,τι φαντάζεσαι ότι είναι. Έχω παρατηρήσει ότι τους πιο πολλούς από εμάς μας κρατά σε μια νύστα. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε από αυτούς. Η Αποστολή Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει πιστούς που γνωρίζουν, που είναι άγρυπνοι, ξάγρυπνοι, ξέρουν πότε ο διάβολος μιλά και πότε η σάρκα τους τεινάζεται για να κάνει το θέλημα του Σατανά. Αμήν. Αλλά, αλληλούια, ο Θεός είναι μαζί μας. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Και τα οικονομικά μας θα πετάσουν. Αμήν. Τα οικονομικά μας θα αυξηθούν. Αλληλούια. Να το πούμε του διαβόλου κατάμουτρα ότι θα πετάσουν τα οικονομικά μας. Αλληλούια. Πέρασε μια κρίση η Κύπρος, μέσα σε ένα-δύο χρόνια όλα πήγαν προς το καλύτερο. Είναι για την Εκκλησία που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είμαστε στις τελευταίες μέρες, πρέπει η Εκκλησία να χρηματοδοτηθεί. Χαλελούια. Και θα χρηματοδοτηθεί. Χαλελούια. Αμήν. Το σημερινό κάλεσμα που κάνουμε είναι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο Μωυσής στην Έξοδο κεφάλαιο, που είπα προηγουμένως, αλλά και στο κεφάλαιο 35, όταν ζήτησε από τον λαό Ισραήλ να προσφέρει αυτό προαιρέτως ως προς την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, εκεί δηλαδή όπου θα κατοικούσε ο Θεός ανάμεσα στον λαό του. Ο λαός Ισραήλ, τις πιο πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη, η Αγία Γραφή μας δείχνει πόσον εγώγγιζαν, πόσον διαιρεμένοι ήταν, πόσον έλεγε ο ένας ένα και ο άλλος έλεγε άλλον, πόσον δεν συμφωνούσαν, πόσον δεν πίστευαν, πόσον. Εδώ είναι η μόνη περίπτωση που τους βρίσκεις όλους μαζί. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 30, στο κεφάλαιο 35, 4 και 5. Και λάλησε ο Μωυσής προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ, λέγω. Τούτο είναι το πράγμα το οποίο ο Κύριος προσέταξε. Λέγω, λάβετε από ό,τι έχετε προσφοράν εις τον Κύριο, ως της προαιρείτε την καρδία αυτού, ας φέρει την προσφοράν του Κυρίου χρυσίων και αργύριων και χαλκών. Και το 35-29, οι Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφοράν εις τον Κύριο, πάσαν ήρ και γινή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προθύμους εις τον αφαίρωση, δια πάσαν την εργασία την οποία προσέταξε ο Κύριος να γίνει διαχειρός του Μωυσέως. Βλέπαμε κάτι το φανταστικό εδώ. Πιστεύω το Πνεύμα του Άγιον εκκινήθηκε με έτσι τρόπο ώστε σάρωσε όλες τις σαρκικές επιθυμίες. Ήταν πραγματικά, ξέρετε, όταν ενωθούν οι πιστοί για ένα σκοπό, το Πνεύμα του Άγιον έρχεται και φυσά έναν αέρα, αλληλούια, όπως τη μέρα της Πεντηκοστής και τα παίρνει όλα, αλληλούια, ένα χύμαρος τεράστιος που δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν μπορεί η μικρή απιστία μου, εμένα και η δική σου, μπροστά στη μεγάλη πίστη που βάλει ο Θεός μέσα στο πνεύμα μας, να σταματήσουν αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Και σήμερα μας εμάζεψε εδώ ο Θεός, όπως και κάθε άλλη φορά, αλλά σήμερα έχει ένα άλλο σκοπό, είναι για να δώσουμε μια υπόσχεση πίστης για το επόμενο έτος, ότι θα είμαστε εδώ και θα, θα, θα,
θα κάνουμε το μέρος μας ώστε να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα της Εκκλησίας και όχι μόνο να καλυφθούν αλλά να υπερκαλυφθούν όπως λέμε, γιατί υπηρετούμε έναν υπερεπαρκή Θεό. Αλληλούια. Βλέπουμε εδώ το λαό Ισραήλ όμως ότι παρόλο που ήταν εντολή, ξέρετε, οι εντολές στην Παλαιά Διαθήκη λόγω του ότι οι άνθρωποι ήταν ανελειπείς και δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τον νόμο, πάντα φοβούνταν τις εντολές. Αυτήν την εντολή, όχι μόνο δεν τη φοβήθηκαν, την υποστήριξαν με την προθυμία τους. Δηλαδή, μετέτρεψαν την εντολή και η εντολή σε ξαναγκάζει να κάνεις κάτι. Διότι αν δεν το κάνεις, έχεις ποινή. Έτσι είναι η εντολή. Σωστά. Όμως, βγήκαν πιο πάνω από τον νόμο που ήταν, και έγινε κάτι το οποίο έγινε ευλογία για αυτούς. Ήταν το μόνο πράγμα το οποίο τους βοήθησε να βγει προθυμία μέσα από την καρδιά τους. Και όχι μόνο προθυμία, μετά ξέρετε τι έκανα. Εκτέλεσαν αυτόν το οποίο είχαν επιθυμία μέσα στην καρδιά τους. Και είναι αυτόν το οποίο ολοκληρώνει που σας είπα προηγουμένως ότι το κάλεσμα του Θεού είναι. Το κάλεσμα του Θεού και το θέλημα του Θεού στη ζωή μας είναι για το να αρχίζεις με προαίρεση καρδίας και να τελειώνεις με την πράξη της εισφοράς. Σήμερα, όταν ακούσεις αυτό το μήνυμα, σίγουρα κάποια επιθυμία μπορεί να ακουστεί να δώσεις και ένα πιο μεγάλο ποσό από ό,τι νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις. Όμως, μπορεί να μείνεις στην προθυμία και να μην το εκπληρώσεις. Ξέρετε, δεν πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε και λάθη, σωστά. Δεν είμαστε τέλειοι, διότι μόνο ο τέλειος πρέπει να φοβάται να μην κάνει λάθος. Εμείς οι ατελείς δεν πρέπει να φοβόμαστε να ρισκάρουμε να κάνουμε λάθη. Διότι όταν ρισκάρεις να κάνεις λάθος, πολλές φορές κάνεις το σωστό. Κατά λάθος. Αλλά το θέμα είναι ότι προϋπάρχει επιθυμία. Αμήν. Καταλαβαίνετε. Και έτσι ας πούμε, όταν σήμερα έρθει ένας αριθμός ας πούμε, που θέλεις κάτι μέσα από αυτά τα οποία έχεις. Για να δώσεις, για να... Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ξένιος προς εμάς. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Okay. Άρα, τα έξοδα της είναι και δικά μας. Αλλά σας είπα ότι κάποτε μας φοβερίζει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς εύκολα να ακούς έξοδα που πρέπει να πληρώνεις. Έξοδα εκεί, έξοδα εκεί. Ειδικά μας οικογενειάρχης και φωνάζει ο γιος θέλει τόσα, φωνάζει η κόρη θέλει τόσα, φωνάζει ο ένας ο άλλος. Ξέρετε, εμείς οι πιο μεγάλοι. Φοβάζει να ακούς ότι υπάρχουν έξοδα. Αλλά όταν είναι η ζωή σου εκεί, σας είπα, και δεν είναι στους πιστούς απλά ρίξει τους ένα βάρος για να εκπληρώσουν μια οικονομική ανάγκη. Ο πιστός πάει στον Θεό και ο Θεός είναι υπερεπαρκής. Και πώς το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Πήγε προηγουμένως αδελφός, πάμε και εμείς στην Β' Κορινθίους κεφάλαιο 9. Έτσι στα γρήγορα. Στο 6. Τούτο δε λέγω ότι ο Σπύρο με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει και ο Σπύρο με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, είχε με λύπη είναι εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δω την αγαπά ο Θεός. Είναι ευλογία για έναν Γεωργό, όπως είπε προηγουμένως και ο αδερφός, να μπορεί να σπέρνει. Ο Γεωργός που σπέρνει ξέρει ότι θα θερήσει. Και εμάς μας δίνει την ευκαιρία ο Θεός να είμαστε γεωργοί. Να έχουμε αυτή την ιδιότητα που έχει ένας γεωργός που σπέρνει και θερίζει. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να ξέρεις ότι αυτό το οποίο έσπειρες θα έχει αποτέλεσμα και δεν θα πάει απλώς μέσα στο λάκκο. Θα επωφεληθείς από αυτό το οποίο σπέρνεις. Αμήν. Διότι θα μπορούσε καλύτερα ο Θεός να μας πει: εγώ σας έδωσα την αιώνια ζωή, εγώ σας έδωσα τα πνευματικά πράγματα. Δικό σας είναι το χρέος τώρα, το οικονομικό. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός ανταποδίδει και μάλιστα θα δούμε αυτόν το σούπερ εδάφιο το οποίο ακολουθεί αυτόν το απόσπασμα. Διότι μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Σπύρο με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει, ο Σπύρο με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει, έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη. Θέλεις να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου, κατάστρεψε τη λύπη. Μην προσπαθείς να βγάλεις να κατεβάσεις το σαντανά από ένα ψευτό θρόνο που έχει, ο οποίος έχει ημερομηνία λήξης. Που τρίζει, κάθεται πάνω σε μια καρέκλα που τρίζει. Είναι έτοιμα να σπάσουν τα πόδια του θρόνου, σε εισαγωγικά. Του τα διάλυσε όλα ο Ιησούς Χριστός. Ξεκαπνίζει, είναι όλα έτοιμα να πάρουν φωτιά.
Δεν θα τον κατεβάζεις εσύ από τον θρόνο. Τι θα κάνεις? Θα σταματήσεις τη λύπη. Όταν σταματήσεις τη λύπη και είσαι χαρούμενος, κατάστρεψες σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική σου ζωή τα έργα του διαβόλου. Διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη σου. Θέλεις τη δύναμη του Θεού, δεν θέλεις την αδυναμία. Η λύπη, τους μαθητές μαζί με τον Ιησού που πήγαν στον κύμα της Γεσημανή, τους κοίμησε, τους αποκοίμησε. Η λύπη σε αποκοιμίζει πνευματικά. Αμήν. Αυτό που χρειάζεσαι είναι τη χαρά. Να είσαι χαρούμενος. Η χαρά του Κυρίου είναι δύναμη μας. Αλληλούια. Σήμερα η χαρά του Κυρίου είναι δύναμη μας. Έτσι καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Μας γίνεται έναν κάλεσμα σήμερα να δώσουμε ως προς τα οικονομικά της Εκκλησίας. Είμαστε χαρούμενοι. Και εδώ που το ακούμε και εκεί έξω που θα είμαστε μόνοι μας, θα κάνουμε βήμα πίστης και θα πούμε ο Θεός είναι μαζί μου. Αλληλούια. Δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε πρέσβεις Χριστού. Ο πρέσβης ζει σε μια άλλη χώρα και αντιπροσωπεί τη χώρα του που είναι πολύ μακριά. Όμως τρέφεται οικονομικά από αυτήν τη χώρα του. Και εμείς είμαστε πρέσβεις, δεν είμαστε ξένοι προς αυτόν τον κόσμο. Δεν ζούμε σύμφωνα με το οικονομικό σύστημα αυτού του κόσμου. Είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε διαφορετικοί. Πεθάναμε ως προς τον κόσμο. Είμαστε ως προς τον Θεό ζωντανοί. Η ζωή μας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ. Χαλελούια. Αμήν. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Είμαστε εδώ για έναν προσωρινό σκοπό. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Θα τελειώσει έναν έργο το οποίο ο Θεός μας το έχει δώσει και θα πάμε σπίτι μας. Όσο είμαστε εδώ, θα είμαστε ωφέλιμοι και θα καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου και θα γράφεται βιβλίο ενθυμίσεως, αλληλούια, ότι ο Θεός έκανε θαυμαστά ανάμεσά μας. Και κοιτάξτε το εδάφιο 8. Αδελφοί μου, αν δεν ομολογείτε κάθε μέρα αυτό το εδάφιο για τα οικονομικά σας, αρχίστε να το ομολογείτε με πίστη, διότι ξέρετε, αρχίζεις να το ομολογείς κάτι που δεν πιστεύεις καταρχάς. Αρχίζεις να το ομολογείς με το που τα ακούεις μια φορά, με το που τα ακούεις δύο φορές, με το που τα ακούεις τρεις φορές, τέσσερις φορές, πέντε, δέκα, εκατό, χίλιες, δέκα χιλιάδες. Η πίστη είναι εξακοής, η διακοήτητα του Λόγου του Θεού. Γεννιέται πίστη μέσα σου, μέσα στο νου σου και ανεβαίνει η πίστη του Θεού και αυτό το εδάφιο γίνεται πλέον δικό σου. Ακούστε τι λέει αυτό το εδάφιο, σας παρακαλώ. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντή πάσαν αυτάρκεια να περισσεύεται εις πανέργων αγαθών. Ο Θεός είναι και δυνατός και θέλει να περισσεύσει τι χρειαζόμαστε. Το τι χρειαζόμαστε σήμερα είναι την περισσία χάριτος, την οποία εμείς την λαμβάνουμε με το που πιστεύουμε περισσότερο. Καταλάβετε. Πιστεύεις περισσότερο, περισσότερο έχεις τη χάρη του Θεού. Όταν έχεις τη χάρη του Θεού, έχεις τα πάντα. Διότι ο Θεός λέει, δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε τα πάντα, δεν εφύλαξε τίποτε πίσω. Έχεις τον Ιησού, έχεις τα πάντα. Έχεις όλες σου τις ανάγκες εκπληρωμένες. Μα όλες σου τις ανάγκες εκπληρωμένες. Μα όλες σου οι ανάγκες είναι εκπληρωμένες. Εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε για το μέλλον, διότι είναι όλα κάτω από την υπόσχεση του Κυρίου ότι όλα θα πάνε καλά. Δόξα στον Κύριο. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι το εδάφιο μας εξασφαλίζει. Είναι αυτό που σας είπα. Έρχεται η Εκκλησία και απευθύνεται στους πιστούς. Η πιστή, ξέρεις, μπορεί να μην έχεις. Εδώ έχει διάφορα ποσά τα οποία θα αποφασίσεις. Εσύ θα αποφασίσεις δια της πίστεως τι θα δώσεις για τον επόμενο χρόνο. Έχει και 10.000, έχει και 5.000, έχει και 2.000, έχει και έναν ποσό το οποίο μπορεί να βάλεις εσύ όσον θέλεις. Έχει και μηνιαίες δόσεις, μηνιαίες δόσεις που μπορείς να το κάνεις κάθε μήνα και ούτω καθεξής. Εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις. Εντάξει. Αλλά μπορεί αυτά τα λεφτά σίγουρα δεν τα έχεις. Δεν σε καλεί κανένας να τα δώσεις σήμερα ή να μπεις σε ένα χρέος για να τα δώσεις. Είναι για να καλυφτούν κάποια έξοδα τα οποία θα προκύψουν για τον επόμενο χρόνο. Έχουμε σαν εκκλησία, υπάρχει εδώ ρεύμα, νερό, ενίκιον και ούτω καθεξής, τα οποία είναι εκεί κάθε μήνα πρέπει να τα καλύψουμε. Συντήρηση του χώρου και ούτω καθεξής. Συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα και είναι και η εκκλησία έρχεται και κάνει αυτήν την γνωστοποίηση. Χρειάζεται τη χρηματοδότησή σου. Και εσύ πας στον Θεό
και ο Θεός χρηματοδοτεί εσένα. Εσύ που λαμβάνεις την χρηματοδότηση, έρχεσαι μετά και δίνεις. Και γίνεται αυτός ο κύκλος. Ξέρετε τι είναι το σπουδαίο? Ο λόγος του Θεού λέει δεν επιστρέφει κενός. Ξέρετε τι σημαίνει δεν επιστρέφει κενός? Ο Θεός τον είπε και ήρθε ο λόγος του Θεού. Ξέρετε ποιος επιστρέφει τον λόγο του Θεού? Εμείς. Όταν δύο συμφωνήσω συν περί παντός πράγματος, αυτό γίνεται. Η μαρτυρία δύο, αυτό γίνεται. Δύο και τρεις λέει, αλλά έχει εδάφιο που λέει δύο η μαρτυρία είναι αρκετή. Ξέρεις ποιοι είναι οι δύο που μαρτύρουν? Ενώ ο Θεός έδωσε τον λόγο του και είσαι εσύ ο οποίος επιστρέφεις τον λόγο του πίσω. Αν πω, Θεέ μου, σύμφωνα με τον λόγο σου, είσαι δυνατός να περιστρέψεις πάσα χάρη σε μένα, ώστε να έχω πάντοτε παντή πάσα αυτά και να περιστρέφεις πάνω εργών αγαθών, τότε εσύ επιστρέφεις αυτόν τον λόγο. Εντάξει. Και στην αρχή μπορεί να ακούγεται γελίο, διότι ο Σατανάς θα σου πει, ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει τη σάρκα σου, θα σου το πει έτσι, για να σου πει, πού είναι ο Θεός τόσα χρόνια και ούτω καθεξής, ή κάθε αφιβολία που μπορεί να στηβάσει εκεί μέσα στο μυαλό σου, αλλά ως που το λες εσύ, ως που το ομολογείς εσύ αυτό το πράγμα, γίνεται δικό σου. Αμήν. Και αυτό το οποίο χρειάζεται ο πιστός σήμερα είναι να αντιληφθεί και να περπατήσει με την παρησία που ο Θεός του δίνει μέσα από τον λόγο του, ότι είναι μαζί μας ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν μπορεί κανένας να είναι εναντίον μας. Έτσι καταστρέφουμε, όπως σας είπα, τα έργα του διαβόλου. Έρχεται επίσης ο λόγος του Θεού να μας πει αυτόν τον τάφη που χρησιμοποιήσε ο αδερφός προηγουμένως, που στα ελληνικά είναι ενός ομένη η γη, σπορά και θερισμός, ψύχος και καύμα και θέρος και χυμών και ημέρα και νύχτα, δεν θέλω συμπαύση. Ως που βλέπουμε μέρα και νύχτα, ως που βλέπουμε ζέστη και κρύο και ούτω καθεξής, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ονομάζεται σπορά και θερισμός. Και ο Θεός τα έθεσε με έτσι τρόπο, ούτως ώστε να ακούγεται και κάτι σαν λογικό μέσα σε αυτήν την υπόθεση όλη. Διότι είναι λογικό όταν σπείρεις κάτι να το θερήσεις. Είναι λογικό να ζεις την εμπειρία σου με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας θέλει ο Θεός να είναι όλα ξένα και ούτω καθεξής. Με το που παίρνουμε αυτήν την απόφαση δια της πίστεως να στηρίξουμε λειτουργικά έξοδα της Εκκλησίας, είναι όπως τον Γεωργό, ο οποίος σπέρνει στη γη και η γη αφεαυτής καρποφορεί. Η Εκκλησία εδώ είναι σαν τη γη, η οποία όταν τη σπείρεις μέσα θα καρποφορήσει. Φυσικά η Εκκλησία δεν είναι, η Εκκλησία είναι Βασιλεία του Θεού, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Και δώστε μου ένα Χαλελούια και ένα αμήν. Αμήν. Και θα κλείσω με... Υπάρχει μια φοβερή ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη με τον Δαβίδ, όταν έκανε την αμαρτία ο Δαβίδ ενώπιον του Θεού να απαριθμίσει τον λαό Ισραήλ. Ο Θεός δεν του άρεσε αυτό το πράγμα, ήταν όντως αμαρτία και έπρεπε και ο Θεός είπε του Δαβίδ να διαλέξει με ποιον τρόπο θα ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, όλες οι αμαρτίες κανονικά, όλες οι αμαρτίες έχουν κόστος. Απλώς οι αμαρτίες, το κόστος της αμαρτίας όλων το πήρε ο Ιησούς πάνω του. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως, όταν γινόταν κάτι, έπρεπε να εξηλαιωθεί. Και η εξηλαιώση έπρεπε να γίνεται με αγιαστήριο, μέσα σε τόπον ο οποίος ήταν αποδεκτός από τον Θεό που θα εδέχεται τη θυσία. Και ξέρετε, ακόμα και τα οικονομικά μας, όταν σπέρνουμε τα οικονομικά μας, ο Θεός μπορεί να το θεωρήσει και σαν θυσία δική μας, σαν θυσία. Και το δέχεται σαν θυσία. Και μας ευλογεί σαν να θυσιάζουμε κάτι, σαν να θυσιάζουμε ζωή. Και βλέπετε σε αυτήν την ιστορία, θα σας την διαβάσω εγώ. Εντάξει, είναι η περίπτωση που του είπε ο προφήτης ο Γάδ να πάει πάνω στο αλώνιον του Ορνά και να αγοράσει εκεί. Μάλλον να κάνει εκεί θυσιαστήριο. Και πήγαινε ο Δαβίδ εκεί και τον είδε ο Ορνά και του είπε, του είπε αυτό. Και είπε ο Ορνά προς τον Δαβίδ, ας λάβει ο Κύριος μου ο βασιλεύς και ας προσφέρει θυσία και ό,τι φαίνεται αρεστούν στους οφθαλμούς αυτού. Ιδού βόες, ισολοκαύτωμα και τα λονικά εργαλεία και τα εργαλεία των βοών διαξήλα. Τα πάντα έδωκε ο Ορνά ως βασιλεύς εις τον βασιλέα.
Και είπε ορνά προ τον βασιλέα: Κύριο ο Θεό σου να ευαρεστηθεί σε. Και είπε ο βασιλέα προ τον ορνά: Ουχή, είπε ο Δαβίδ δηλαδή προ τον ορνά: Ουχή, αλλά θέλω εξάπαντο αγοράσει αυτόν παρά σου δια αντιπληρωμή. Ακούστε αυτή τη φράση: Διότι δεν θέλω προσφέρει ολογαυτώματα ει κύριον τον Θεό μου δωρεάν. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία κάποιο μπορεί να έχει την ευχαίρεια να δώσει κάποιο κάτι παραπάνω από μένα, από σένα. Και έτσι μπορεί να θεωρήσουμε ότι εντάξει, αν πόσο να δώσω εγώ, ο άλλος μπορεί να το καλύψει πιο εύκολα. Και στο τέλος να παίρνουμε στον πειρασμό να μην δίνουμε προσωπικά τίποτα. Γιατί κάποιος άλλος θα το καλύψει. Και είναι εδώ, σαν την περίπτωση είναι εδώ, ας πούμε, που προσφέρουμε δωρεάν. Δεν μας στοιχίζει τίποτα. Είναι καλό να μας στοιχίζουν κάποια πράγματα. Είναι καλό γιατί ο Θεός το θεωρεί θυσία. Πάνω ο Θεός φροντίζει ούτως ώστε ό,τι κάνει να σε κάνει να συμμετέχεις. Διότι αν συμμετέχεις στη θυσία, συμμετέχεις και στην παχύτητα της ευλογίας. Αμήν. Σου δίνει πάντα δικαίωμα να είσαι υποψήφιος, να είσαι μέλος σε μια. Όπως στην Εκκλησία γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας, δεν είσαι ένας επισκέπτης. Γιατί δεν είσαι ένας επισκέπτης να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θέλεις και να μην ασχολείται κανένας μαζί σου και ποτέ. Δεν θέλεις να είσαι έτσι, θέλεις να είσαι μέλος. Διότι έτσι συμμετέχεις στην παχύτητα, όπως λέει στους Ρωμαίους 11, της ευλογίας που είναι μέσα στην Εκκλησία. Και πολλές φορές ευλογείσαι κατά λάθος. Επειδή υπάρχει αρκετή ευλογία γύρω, αυτό εννοώ. Αλλά ας έχουμε αυτό το πνεύμα που είχε ο Δαβίδ, που λέει ότι δεν θα θυσιάζω στο Θεό μου τίποτε δωρεάν. Να μου στοιχείς. Και όσα ήθελε, αυτός έθεσε την τιμή. Καταλάβατε. Ήταν βασιλιάς, είχε κάμποσα, πήγαινε εκεί και πλήρωσε αρκετά. Για τη θυσία. Γιατί ήθελε να φέρει στον Θεό κάτι το οποίο θα ήταν μέρος της ζωής του. Χαλελούια. Και ο Θεός τι έκανε? Έπαψε την πληγή. Ευαρεστήθηκε ο Θεός. Ικανοποιήθηκε ο Θεός. Και όταν ικανοποιείται ο Θεός με τη ζωή μας, χαλελούια, καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου. Φεύγει η έλλειψη, φεύγει η φτώχεια, φεύγει η μιζέρια, φεύγει η λύπη. Και έρχεται η χαρά, έρχεται η δύναμη, έρχεται η αγαλία, έρχεται η ζωή. Και αυτά είναι που χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Θα καταστρέψουμε τα έργα του διαβόλου. Διότι θα περιπαρήσουμε δια της πίστεως και όχι δια της όψεως. Αμήν. Δώστε μου ένα δυνατό χαλελούια. Χαλελούια. Δόξα στον Κύριο. Αυτό είναι το μήνυμα μου, η προτροπή. Και θα ήθελα να προσευχηθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, ας γερθούμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε, σε θέλουμε, σε εξητούμε, σε ποθούμε, σε αγαπούμε, σε καλό, σε πιστού, σε παντοδύναμο, σε αγάπη σου, συνέχεια μας, σε σφίγγι μας, σε τέλειο, σε πλούσιο, σε πάνσοφο, είσαι ο ένα, είσαι ο αληθινό, είσαι ένδοξο, είσαι καλό. Θεέ του ουρανού και τη γη, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου και τη χάρη στη ζωή μας, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δυνατό να περισσεύει πάσα χάρη σε εμάς, ώστε να έχουμε πάντοτε παντή πάσα να φτάρει και να περισσεύει πανέργο να γαθούμε, γιατί εσύ είσαι ο Θεό που δίνει σπόρο στο σπύροντα και είμαστε εδώ, κύριε Θεέ μου. Καθώ η Εκκλησία, κύριε Θεέ μου, χρειάζεται ένα χρηματοδοτηθεί. Καθώς κύριε Θεέ μου, εμείς είμαστε αυτοί που θα τη χρηματοδοτήσουμε. Αλλά ζητούμε από σένα τη χάρη που χρειαζόμαστε για να έχουμε, για να μας χρηματοδοτήσεις, για να χρηματοδοτήσουμε την Εκκλησία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε. Κύριε, ας είναι κύριε Θεέ μου σήμερα η χαρά μας τέλεια, κύριε. Και ο καθένας από εμάς, όλοι ας πάρουμε από έναν χαλιλούνια υπόσχεση πίστης, την οποία θα μας βοηθήσεις, κύριε, δια Πνεύματος Αγίου. Και το πιστεύουμε από τώρα και λέμε, κύριε Θεέ μου, το ποσό το οποίο θα γράψουμε, κύριε Θεέ μου, θα υποσχεθούμε, θα είσαι μαζί μας για να το εκπληρώσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν μας φοβίζει η φτώχεια, δεν μας φοβίζει η έλλειψη, δεν είναι δικά μας πράγματα, τα δικά σου πράγματα είναι στη ζωή μας. Και πλούσιος ο Ιησούς επτώχευσε για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με την πτωχία εκείνου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε, κάμω μας υψώνει τα χέρια μας, σε λατρεύουμε, σε ξητούμε, σε ποθούμε, σε αγαπούμε, σε καλό, σε πιστό, σε παντοδύναμο. Αλληλούια, κύριε, παράσυνα μας μέσα αυτό το πνεύμα, κύριε Θεέ μου, της πίστης. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, καθώς ο λόγος σου λέει, πίστεψα, Θεό, και ελάλησα. Και εμείς σήμερα πιστεύουμε γι' αυτό και μιλούμε, κύριε. Είσαι μαζί μας, αν είσαι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Για αυτόν τον επανερώθηνο Υιός του Θεού, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου διαμέσου μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, σε λατρεύουμε, σε θέλουμε, σε εξητούμε, σε ποθούμε, σε αγαπούμε. Χαλλελούια, 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 χαλλελούια. Και πάντες λέμε.